Ελπίδες λοιπόν στο εμβόλιο, κυρίες και κύριοι, και ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η χώρα του ξεκινά μαζικούς εμβολιασμούς στον πληθυσμό με το ρωσικό εμβόλιο τον Ιανουάριο. Ο Θανάσης Αυγερινός μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως περνούν σε ενεργητικά μέτρα κατά της πανδημίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Σιγιάρτο, ανακοίνωσε ότι η χώρα του ξεκινά εισαγωγή του ρωσικού εμβολίου Sputnik 19 το Δεκέμβριο και αποκάλυψε πως πιθανότατα ξεκινά και επιτόπια παραγωγή και μαζικούς εμβολιασμούς τον Ιανουάριο. Οι πρώτες δόσεις του Δεκεμβρίου θα ολοκληρώσουν τις κλινικές δοκιμές, όπως είπε, και τη διαδικασία αδειοδότηση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ξεκινήσουν οι παραδόσεις μεγάλης κλίμακας από τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Όλα αυτά μετά την επικοινωνία του με τον Ρώσο Υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο. Επίσης, ένας πολύ γνωστός Ισραηλινός γιατρός, ο Ζεεφ Ροτστάιν, διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Χαντάς της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι έχει υποβάλει μια τεράστια παραγγελία του πρώτου ρωσικού εμβολίου, εκτιμώντας ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του και ότι οι αρνητικές κριτικές είναι προσχηματικές και αποτέλεσμα της κόντρας Μόσχας και Ουάσιγκτον παρά έχουν σχέση με επιστημονικούς λόγους. Η παραγωγή του ρωσικού εμβολίου είναι πολύ αισιόδοξη. Ήδη ανακοίνωσαν τις δύο ρωσικές φαρμακευτικές εταιρείες που ξεκινούν τη μαζική παραγωγή του σε υγρή και αποξηραμένη μορφή. Η δεύτερη θεωρείται ασφαλέστερη στη μεταφορά και τη φύλαξή του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πριν λίγο ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ανακοινώσει ο ίδιος πότε θα κάνει το εμβόλιο. Ως τώρα έχει πει ότι σκέφτεται να το κάνει, όπως έχουν κάνει πολλοί υπουργοί και στελέχοι της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά και η κόρη του γνωρίζουμε, είναι μυστικό, αλλά ας το πούμε, ότι εμπλέκεται ενεργά η ίδια στην παραγωγή του εμβολίου. Τέλος, το Κρεμλίνο διέψευσε ως κουταμάρες τα περί ασθένειας και επικείμενης παρέτησης του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έγραψε η γνωστή κίτρινη βρετανική εφημερίδα Sun.